Στο πατριωτικό μακελιό για την εθνική απελευθέρωση της Πέμπτης αποκαλύπτουμε ποιος είναι ο επιχειρηματίας φίλος της κυβέρνησης και μεγάλο επενδυτής του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, που σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εμπλέκεται μαζί με πρώην βουλευτή του Σταύρου Θεοδωράκη σε οικονομική απάτη άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Τι δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα μας. Νέες παρταριστές καταγγελίες για τον ψευτοηγούμενο που κοροϊδεύει τους πιστούς, χρησιμοποιώντας οστά νεκρών και ζώων, διαλαλώντας πως είναι τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, τραγουδούσε και χόρευε σε τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής λαϊκάσματα. Συναντήσεις στο παρασκήνιο Μηταράκη πρωθυπουργικού Ανιψιού Δημητριάδη. Ορέγονται πάλι την επιστροφή του στο αναβράζον Μαξίμου, που σύεται από τους ψευτοαντάρτες που πιέζουν για υπουργηλίκια. Είμαι πολύ πιεσμένος. Θέλουν να με φάνε. Κλαίει γοερά ο πρωθυπουργός Κυριάκος. Εντός των προσεχών ωρών, η οριστική απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τα αναδρομικά οφειλόμενα του 11μηνου Ιούνιος 15 Μάιος του 16. Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα τα πάρουν εντός Οκτωβρίου. Στο μακελιό της Πέμπτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.